ετοιμασμένη για την αρνητική κριτική που μπορεί να άκουσε τηλεοπτικά. Θα σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί ότι θα υπάρχει και η αρνητική κριτική. Παρ' όλα αυτά, σε όλη μας τη ζωή υπάρχει και η αρνητική κριτική και η θετική. Όταν η αρνητική κριτική είναι επικοδομητική και με βοηθάει να γίνω καλύτερος άνθρωπος, την ακούω πάντα με πολύ ανοιχτά αυτιά. Όταν δεν μου δίνει κάτι εμένα σαν άνθρωπο για να συνεχίσω, δεν με βοηθάει σε κάτι, απλά το ακούω και το ξεχνάω κιόλας εκείνη τη στιγμή. Την κριτική του Νίκου Μουτσινά την άκουσες, την έμαθες, τη μεταφέρανε? Ναι, απάντησα νομίζω στο προηγούμενο ερώτημα. Με συναντάτε σε έναν υπέροχο χώρο που βρίσκεται στο Γκάζι, το TAS Stage, και γίνεται μια παράσταση η οποία κατά βάση ο στόχος της είναι να διασκεδάσει ο κόσμος και να περάσει ωραία, να ξεχαστεί έστω και λίγο από τα προβλήματά του. Ωραία, μια χαρά. Και στη σκηνή πάνω η Μελίνα είναι εκπληκτική. Μηδέν χιούμορ, Ασλανίδου. Εντάξει, τώρα τι να απαντήσετε. Ναι, ρε, κάνουμε πλάκα στη ζωή, βρε, Γιώργο μου. Αφισβητεί κανείς την Ασλανίδου τραγουδίστρια? Όχι. Κάνε λίγο πλάκα. Ήταν μόνο κακό προέδρο. Δεν βρήκα κάτι. Έλα, μωρέ, τώρα. Γιατί τραγουδιστή είναι. Γιατί είναι τραγουδιστή, ζηλεύει την Ασλανίδου μου τσινά. Αλλά ήταν ο μεγαλύτερο, ρε. Δηλαδή τι να σου. Ναι, αλλά και η Ασλανίδου το πήρε πολύ βαριά, νομίζω, πολύ σοβαρά, καταλαβέ. Σοβαρά είπε ότι δεν την ακούω την κριτική που δεν με κάνει καλύτερη. Την έχει ενοχλήσει, πάρ' εγώ αυτό κατάλαβα. Από τη μούρη της. Ωραία. Πάμε. Ωραία, ξέρω, ωραία, λοιπόν. Και πάνε και όντως ενοχλημένοι. Καραλοχλημένοι πεθαίνεις τώρα. Καλά. Έτσι είναι το στυλ. Ήταν πολύ το πρόσωπό της. Έτσι είναι το στυλ. Όταν της είπε τη δεύτερη ερώτηση, την είδες, παιδί μου, λίγο ο κοκάλος. Το θέμα. Γιατί απλώς δεν θα ήθελε, επειδή την ξέρω και την γνωρίζω, έχει πάρα πολύ χιούμορ, σε πληροφορώ. Δεν θέλει να δώσει έκταση. Δεν θέλει ποτέ να πάρει πληροφορίε. Το σέβομαι. Κράτα την πληροφορία. Ευχαριστώ. Αποθηκεύτηκε. Απάντησε έτσι γιατί δεν ήθελε. Να δώσει έκταση. Η Λάουρα τι έγινε? Ξύπνησε η Λάουρα τώρα. Έλα. Πάμε 10.